μία μετά την άλλη αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες υποθέσεις με εικονικούς εμβολιασμούς ή ψευδή αποτελέσματα τεστ. Η υπόθεση με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στο κέντρο υγείας στον Παλαμά Καρδίτσας άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Οι έρευνες στρέφονται ακόμη και εκτός συνόρων. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν μπει 10 εμβολιαστικά κέντρα για τυχόν έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού, αποκάλυψε σήμερα ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, Άγγελος Μπίνης. Φέτος η εκπαίδευση προβλέπεται αποκλειστικά διαζώσεις, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Λίγες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στο υψηλό ποσοστό των εμβολιασμένων εκπαιδευτικών στο 80%. Σχετικά με τα πανεπιστήμια, ανέφερε ότι ανοίγουν την 1η Οκτωβρίου και το πρωτόκολλο είναι πιο αυστηρό. Οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να αποκτήσουν τοπικά έντονο χαρακτήρα σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου και κατά συνέπεια συστήνεται προσοχή καθώς ενδέχεται να προκληθούν πλημμυρικά επεισόδια. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, θα μιλήσει στην τελετή αποχαιρετισμού του Μίκη Θεοδωράκη που ξεκινά αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει ζητήσει με την πολιτική διαθήκη του να γίνει σεβαστή η ιδεολογία του και οι αγώνες του για την ενότητα των Ελλήνων. Σε κλειό ανατιμήσεων οι Λαρισαίοι καταναλωτές. Τα περισσότερα αρτοπία προχώρησαν ήδη σε αύξηση έως 12% στο ψωμί. Κατά 30% θα αυξηθεί η τιμή του καφέ, ενώ στο 1,80 σκαρφάλωσε η βενζίνη. Ηλεκτροσόκ την ίδια ώρα προκαλούν οι λογαριασμοί του ρεύματος. Νέα πάτη με bitcoin με θύμα Βολιώτη, ο οποίος επενδύοντας το ψηφιακό χρυσό έχασε συνολικό ποσό 10.000 ευρώ. Οι περιπτώσεις των εξαπατήσεων με πρόσχημα τις επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα παίρνουν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική εξέταση.